εκ μέρους του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ συμμετέχουμε και εμείς στην πανελλαδική δράση των ταξικών σωματείων για την ανάδειξη των προβλημάτων και μπροστά φυσικά στο γιορτασμό της Πρωτομαγιάς, αναδεικνύοντας τα μεγάλα προβλήματα στην υγεία αλλά και σε όλο το δημόσιο τομέα, ο οποίος ετοιμάζεται, χωρίς να έχουν πάρθει τα ουσιαστικά μέτρα, να επαναλειτουργήσει. Όσον αφορά την υγεία, τα είπε προηγουμένως και ο συνάρφος, ο πρόεδρος, ο Τσιμάρας, εδώ έχουμε την αποθέωση της ατομικής ευθύνης, εξακολουθεί η κυβέρνηση να παίζει ουσιαστικά με αυτή την λύση, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, όταν εδώ δεν έχει πάρει κανένα απολύτως μέτρο, ένας γιατρός ήρθε, ένας γιατρός έφυγε, δηλαδή είμαστε στα ίδια και ενδεχομένως και σε χειρότερη κατάσταση όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό. Για το νοσηλευτικό προσωπικό ελάχιστοι διορίστηκαν, στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριώνται ουσιαστικά, και άρα όλες αυτές οι διακηρύξεις περί ετοιμότητας ή περί διορισμών γιατρών και νοσηλευτών ήταν κενό γράμμα, και καλούμε πραγματικά το λαό να βγάλει τα συμπεράσματά του για όλους αυτούς που έχουν φέρει την κατάσταση της υγείας σε αυτό το χάλι, αλλά και για αυτούς που σήμερα κοροϊδεύουν. Θα ήθελα να δώσω μια ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι προετοιμάζεται η κυβέρνηση να ανοίξει τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, χωρίς κανένα απολύτως ουσιαστικό μέτρο για να μπορέσει να ανοίξει τα σχολεία, θα χρειαστούν διπλάσιες αίθουσες, διπλάσιοι εκπαιδευτικοί. Θα χρειαστούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, καθημερινής προστασίας των μαθητών, ειδική εκπαίδευση των μαθητών. Χωρίς όλα αυτά, είναι πραγματικά αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να έχουμε εξασφαλίσει την υγεία των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και των οικογένειών τους. Γιατί στην ουσία και οι οικογένειες των εκπαιδευτικών και των μαθητών θα είναι εκτεθειμένες, όχι μονάχα οι ίδιοι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει πραγματικά να στύψει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να γίνει αυτό το βήμα. Έρχονται φυσικά και οι πανελλαδικές εξετάσεις που και εκεί θα πρέπει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα. Και είναι βέβαια και άλλοι χώροι όπως τα δικαστήρια που αφορούν στο δημόσιο τομέα που μπορεί να πήραν μια αναστολή στη λειτουργία τους ακόμα μερικές μέρες ακόμη. Ωστόσο όμως ούτε αυτές οι μέρες ούτε το προηγούμενο διάστημα ήταν ικανό να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα για τη λειτουργία αυτών των χώρων. Πρέπει εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα πριν είναι πάρα πολύ αργά. Διαφωνούμε με τη λογική ότι θα πρέπει ο κόσμος τώρα να νοσήσει για να αποκτήσουμε την ανοσία της αγέλης. Δεν πρέπει να χαλαρώσουν τα μέτρα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Και για χάρη πραγματικά της κερδοφορίας και του ανοίγματος, να το πούμε έτσι, της οικονομικής ζωής. Καλούμε το λαό, τους δημόσιους υπάλληλους, όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζουν και βιώνουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να οργανώσουν την πάλη τους και με αφορμή την Πρωτομαγιά, αλλά και με αφορμή το επόμενο διάστημα, απέναντι σε όλες αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές, να διεκδικήσουν πραγματικά ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας, αύξηση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία, επάνδρωση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και όλων των δομών υγείας στο νομό με όλο το απαραίτητο προσωπικό, και φυσικά ειδικά μέτρα για την παιδεία, για τους μικρούς μαθητές, για γενικότερα για την εκπαίδευση μπροστά και στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ευχαριστώ.